Τα μνημόνια μέχρι στιγμής, πριν ακόμα την εφαρμογή του τρίτου μνημονίου, έχουν οδηγήσει σε μια πραγματική καταστροφή στα λαϊκά στρώματα. Έχουν οδηγήσει σε μείωση του ΑΕΠ της χώρας κατά 25%. Έχουν οδηγήσει τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των λαϊκών στρωμάτων κατά 36%. Έχουν οδηγήσει σε ανεργία καταγεγραμμένη στο 27% και για τους νέους στο 58%. Και όλα αυτά καταγεγραμμένα. Και αυτά είναι ό,τι έχουμε μέχρι τώρα στα χέρια μας. Με το τρίτο μνημόνιο όλα αυτά θα χειροτερεύσουν. Γιατί το τρίτο μνημόνιο, εκτός από όλα όσα έχουν ήδη υποθεί, περιλαμβάνει κατώτατους μισθούς, οι οποίοι προσδιορίζονται ήδη στα 400 ευρώ για όσους είναι κάτω από 25 χρονών και 500 για όσους είναι πάνω από 25 χρονών, όταν έχεις πλήρες ωράριο. Και ποιος έχει σήμερα πλήρες ωράριο με αυτή την ανεργία και με όλη αυτή την ξεθεμελίωση των εργατικών δικαιωμάτων, όπου κυριαρχούν στην αγορά εργασίας οι σχέσεις οι ελαστικές, οδηγεί σε συντάξεις 150 και 220 ευρώ. Ήδη από σήμερα η κατώτερη σύνταξη έχει προδιοριστεί στα 390. Άμεσα, γιατί όλα αυτά τα οποία συζητάμε και είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό του μνημονίου, θα συμβούν άμεσα. Το μνημόνιο περιλαμβάνει 227 προαπαιτούμενα, από τα οποία τα 127 θα εφαρμοστούν τους επόμενους 2 μήνες. Και περιλαμβάνει μέσα σε αυτά για το ασφαλιστικό σύστημα άμεσα την περικοπή των επικουρικών συντάξεων που δίνουν τα επικουρικά ταμεία και την ενοποίησή τους στο ΕΤΕΑ κατά 1,4 δις από τα 4,2 δις που δίνουν σήμερα, μείον 1,4 δις άμεσα. Προβλέπει επίσης ότι μέχρι το 2018 πρέπει να έχουν περικοπεί οι δαπάνες για κύρια σύνταξη κατά 1,8 δις με μέτρα που θα ληφθούν από το Σεπτέμβριο. Προβλέπει μια τεράστια φοροεπιδρομή. Φοροεπιδρομή η οποία θα οδηγήσει άμεσα στο ξεκλήρισμα της εργατιάς, γιατί όλα τα φορολογικά μέτρα που προβλέπονται για τους αγρότες προβλέπονται να ληφθούν τον Οκτώβρη, αλλά και μια φοροεπιδρομή σε όλους τους υπόλοιπους. Πέρα από τα ραβασάκια του έμφυα, που θα τα περιμένουμε τις επόμενες μέρες φυσικά μετά τις εκλογές, προβλέπει ότι μέχρι σας τον Οκτώβρη θα προσδιοριστούν νέες αλλαγές στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ληφθούν 2,6 δις από την φορολογία της ακίνητης περιουσίας για τον επόμενο χρόνο. Άρα να περιμένουμε αύξηση και όχι μείωση των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων. Προβλέπει νέους συντελεστές αυξημένους για τη φορολογία εισοδήματος. Προβλέπει ότι η εισφορά αλληλεγγύης μονιμοποιείται και μπαίνει μέσα στη φορολογία εισοδήματος. Προβλέπει αύξηση της φορολογίας για τα μισθώματα. Προβλέπει ως ένα άλλο δείγμα της δημοκρατίας ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στην οποία έχει τοποθετηθεί η κυρία Σαββαίδου και δεν τόλμησε κανένας να την κουνήσει από τη θέση της, ανεξαρτητοποιείται πλήρως από την κυβέρνηση. Έχουμε δηλαδή 2 θεσμούς άμεσης υποτέλειας, άμεσης τοποτήρησης μέσα στο εσωτερικό του ελληνικού κράτους. Το πρώτο θα είναι το περίφημο υπερταμείο για τις ιδιωτικοποιήσεις της δημόσιας περιουσίας. Το δεύτερο θα είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Και αν δούμε και το τι γίνεται σήμερα και με τους υπουργούς οικονομικών που μπήκανε στην υπηρεσιακή κυβέρνηση, τον κύριο Χουλιαράκη, ο οποίος ήταν και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ένα προηγούμενο χρονικό διάστημα, είδαμε και στην πράξη τι θα πει υπουργός οικονομικών που έχει τα εχέγγυα, που έχει την επικύρωση από τη μεριά των θεσμών της τερατρόικα. Ο ίδιος ο οποίος έδωσε εντολή, ακολουθώντας τις επιταγές του ΕΚΟΦΗΝ, να μην ψηφίσει η Ελλάδα υπέρ του ψηφίσματος στον ΟΗΕ που θα οδηγούσε σε περιορισμούς των συμβάσεων για το δημόσιο χρέος, δηλαδή το ψήφισμα που πρότεινε η Αργεντινή και υπερψήφισαν 136 χώρες του ΟΗΕ, ένα ψήφισμα το οποίο η Ελλάδα έπρεπε να το ψηφίσει με τα 2 χέρια, και απήχαμε κατ' εντολή του ΕΚΟΦΗΝ. Ακραίες πράξεις υποτέλειας
που δείχνουν με ποιον τρόπο συγκροτείται η δημοκρατία των μνημονίων. Επίσης, το μνημόνιο προβλέπει άμεσα τις ιδιωτικοποιήσεις και του ελληνικού, αυτού με τα 80 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στο κύριο Λάτσι, και της ΔΕΗ που το Σεπτέμβρη θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να συρρυκνωθεί η αγορά την οποία καλύπτει η ΔΕΗ κατά 25% και να πουληθεί ο ΑΘΜΙΕ, τα δίκτυα δηλαδή διανομής, μέσα στον Οκτώβρη, και για τα λιμάνια και φυσικά για τα περιφερειακά αεροδρόμια. Προβλέπει και την απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Που τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να γίνουν υπάλληλοι σε όσους θα ανοίξουν φαρμακεία, γιατί έχουν κεφάλαια αν ανοίξουν. Προβλέπει ότι οι φούρνοι θα πουλάνε το πλαστικό ψωμί που θα έχουν φτιάξει μεγάλες σαρτοβιομηχανίες και απλώς θα το ψήνουν. Απελευθέρωση του ψωμιού. Απελευθέρωση της ημερομηνίας λήξης του γάλακτος για να ξεκληριστούν οι κτηνοτρόφοι Έλληνες και να έρθει το γάλα από την Ολλανδία και τη Γερμανία σε καλύτερες τιμές ως φρέσκο. Και άρα όλα αυτά που φροντίζουν φυσικά και την υγεία και την καλύτερη διαβίωση των Ελλήνων πολιτών. Αυτό είναι όψεις του μνημονίου. Και αυτές οι όψεις του μνημονίου που θα εφαρμοστούν άμεσα μας δείχνουν και γιατί γίνονται αυτές οι εκλογές. Το πρώτο είναι ώστε να βγει μια μνημονιακή βουλή με ένα αποτέλεσμα συντριπτικό, αυτός είναι ο στόχος τους, ώστε να μπορέσουν αυτά τα μέτρα, τα 127 μέτρα, να τα περάσουν χωρίς αντιδράσεις. Να παγώσει ο κόσμος από το αποτέλεσμα των εκλογών. Να παγώσει ο κόσμος από τη συγκυβέρνηση η οποία θα γίνει και που είτε θα έχει τη μορφή, το πιο πιθανό, του μεγάλου συνασπισμού, είτε θα έχει τη μορφή της κυβέρνησης με ποτάμι, Πασόκ και όποιον άλλον μπει στις εκλογές. Μνημονιακή όμως σε κάθε περίπτωση. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν μπορούσε να γίνει και πριν τις εκλογές? Κάλλιστα θα μπορούσαν να την είχαν κάνει. Γιατί υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένα μεγάλο πρόβλημα στην πλάτη τους και αυτό το πρόβλημα ήταν το αγκάθι του 61,3% του ελληνικού λαού. Ήτανε το μεγάλο παλαϊκό και ταξικό όχι, το όχι της εργατογειτονιάς, το όχι των καταστρεφόμενων λαϊκών στρωμάτων, το όχι της νεολαίας που την οδηγούν σε ένα μέλλον μετανάστευσης, το όχι της αγροτιάς που ξεκληρίζεται. Αυτό το όχι στην πλάτη τους χωρίς νέα επικύρωση από τον ελληνικό λαό των μνημονιακών μέτρων θα τους ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Και γι' αυτό γίνονται οι εκλογές τώρα και θέλουνε με αυτές τις εκλογές να επικυρώσουμε τα μνημόνια, να βάλουμε τη βούλα μας με την ψήφο μας ώστε να τους δώσουμε την λευκή επιταγή να επιβάλλουν όλα αυτά τα μέτρα. Λοιπόν όχι, δεν θα τους αφήσουμε. Δεν θα τους αφήσουμε παρά τα ψέματα τα οποία μας λένε. Ψέματα τα οποία έχουν συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Ψέματα τα οποία θα οδηγούν σε ξεκλήρισμα του κάθε ενός από εμάς. Γιατί ένα άλλο από τα μέτρα τα οποία προβλέπονται παραδείγματος χάρη για τον Οκτώβρη είναι ότι η φορολογική έλεγχη και η εισπράξη των φορολογικών εσόδων καθώς επίσης και οι εισπράξεις για τα κόκκινα δάνεια θα ιδιωτικοποιηθούν. Και για να μπορέσουν κιόλας να έχουν καλύτερους όρους για να μπορέσουν να εισπραχθούν από όλα αυτά τις ιδιωτικοποιημένες ελεγκτικές εταιρείες και τα distress funds, απελευθερώνονται οι πληστηριασμοί και στην πρώτη κατοικία, μετά τις εκλογές φυσικά. Και επίσης, για να μην υπάρχουν και κάποιοι περίεργοι οι οποίοι πηγαίνουν και διαλύουν τους πληστηριασμούς, περάσαν ήδη τις προηγούμενες μέρες οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Τα ψέματα τα οποία λοιπόν μας λένε είναι ότι μην ανησυχείτε, υπάρχουν παράλληλα προγράμματα. Το πόσο παράλληλα προγράμματα μπορούν να έχουν όλοι αυτοί, πέραν το ότι όπως είπε ο σύντροφος ο οικονόμου, ήδη έχουν υπογράψει φαρδιά πλατιά ότι κάθε μέτρο πρέπει να έχει την έγκριση των δανειστών, αποδεικνύθηκε και από την περίπτωση του κώδικα πολιτικής δικονομίας, όπου είχαμε δύο φοβερά φαινόμενα, πρωτοφανή για την ελληνική κοινωνία νομίζω και την ελληνική βουλή,
αιτιολογική έκθεση στην οποία αναγράφεται ρητός ότι η κυβέρνηση είχε συντάξει έναν άλλο κώδικα πολιτικής δικονομίας και διαφωνεί με αυτόν που καταθέτει, αλλά δεν μπορεί να καταθέσει τον δικό της κώδικα διότι δεν είχε εγκριθεί από τους θεσμούς. Και επίσης τη φοβερή συζήτηση που έγινε, όποιος παρακολούθησε στη Βουλή, με βουλευτές των μνημονιακών κομμάτων, των ίδιων, να ασκούνε τεράστια κριτική στη διατάξη του κώδικα και να ρωτάνε, κύριε Υπουργέ, μπορούμε να ρωτήσουμε ή να υποβάλουμε τροπολογίες για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις κατάρθρων, ή δεν έχει κανένα νόημα, δεν το έχουν εγκρίνει οι θεσμοί. Και η απάντηση ήταν, θα ρωτήσω να σας πω. Μας λένε επίσης θα καταπολεμήσουν τη διαπλοκή. Τη διαπλοκή μαζί με το ποτάμι και το Πασόκ, γιατί αυτή είναι η σιγουριά, το Πασόκ του Λαλιώτη, το ποτάμι του Μπόμπολα, ή και τη Νέα Δημοκρατία, ή και τους ίδιους που δώσαν 900 εκατομμύρια εγγύηση στο Λάτσι, στην τράπεζα Eurobank, για να μπορέσει μάλλον να πληρώσει και τα 80 δις. Λοιπόν, μας είπαν επίσης για επιτυχίες στη διαπραγμάτευση. Ποιες ήταν αυτές οι φοβερές επιτυχίες? Η μία ήταν το αγγλικό δίκαιο. Δεν έχουμε, λέει, πια το βάρος του αγγλικού δικαίου στην Δανειακή Σύμβαση. Έχουμε όμως το βάρος του ευρωπαϊκού δικαίου, το οποίο προβλέπει ότι σε περίπτωση κατά την οποία έχεις αδυναμία στις πληρωμές και δεν καταγγείλεις φυσικά αυτές τις δανειακές συμβάσεις, τότε απευθείας αποκτάει ο ESM την κυριότητα επί των εγγυημένων, της εγγυημένης περιουσίας που δίνουμε δηλαδή προς εγγύηση για να δανειστούμε. Τόσο μεγάλη επιτυχία. Επίσης τα μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία φυσικά όμως εξαρτώνται από το ύψος της προβλεπόμενης ανάπτυξης. Αν λοιπόν, όπως ήταν με το Μέιλ Χαρδούβελη, προβλεπότανε ανάπτυξη που δεν επρόκειτο να πιαστεί έτσι κι αλλιώς, τώρα και προβλεπόντουσαν αυξημένα πρωτογενή πλεονάσματα, τώρα που και για να μπορέσει να καλυφθεί, μας λέει κιόλας ότι οι άλλοι προτείνουν τα μέτρα Σόιμπλε. Αυτά τα οποία ήδη ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είπε ότι δεν υπήρξαν ποτέ σχέδιο Brexit, αλλά και να υπήρχε. Έτσι. Το σχέδιο το οποιοδήποτε που λέει μνημόνιο και δραχμή, γιατί αυτό μας λένε ότι οι άλλοι προτείνουν, προβλέπει ότι κάποιος θα εξακολουθεί να αποπληρώνει το χρέος. Γιατί μνημόνιο χωρίς αποπληρωμή του χρέους δεν υπάρχει. Όταν λοιπόν το πρόγραμμα το δικό μας και το πρόγραμμα και άλλων προτείνουν να είναι πάυση πληρωμών του δημοσίου χρέους, τότε καταλαβαίνουμε τι ψέματα, σε τι κατάτια ψευδολογίας έχει καταλήξει αυτή η περίφημη αριστερή κυβέρνηση. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Η πραγματικότητα είναι ότι τα μνημόνια δεν βγαίνουν, το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, οδηγούν σε τεράστια ύφεση, δεν πιάνονται τα νούμερα τα οποία υποτίθεται ότι πρέπει να πιαστούν, γιατί ακριβώς οδηγούν στην ύφεση, και άρα χρειάζονται νέα μέτρα, νέες αξιολογήσεις και νέα ύφεση και νέα μνημόνια. Δεν είναι το τελευταίο μνημόνιο αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας. Το Δεκέμβρη, μετά την πρώτη αξιολόγηση που θα έχει πολύ ωραία αποτελέσματα, θα δείτε ότι θα έχουμε κι άλλα. Και το ερώτημα είναι, υπάρχει κάποια λύση άλλη μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματος, της Ευρωζώνης? Η πραγματικότητα είναι πως δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει διότι οι ίδιες οι συνθήκες της Ευρωζώνης προβλέπουν ακριβώς τα μέτρα τα οποία έχουν περιληφθεί και στα μνημόνια. Το Σύμφωνο Σταθερότητας, αυτό το οποίο γράφει, είναι το εξής, ότι αυτό που είπε και ο Αντώνης πριν, ότι θα πρέπει οι αυξήσεις να είναι, οι αυξήσεις στους μισθούς να μην υπερβαίνουν τα ύψη των αντίστοιχων που γίνονται σε χώρες ανταγωνίστριες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακλάδου. Δηλαδή την Κίνα, την Ινδία κτλ. Οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε μια κινεζοποίηση των μισθών, την οποία τη ζούμε ήδη. Και προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, μας λένε ότι το ίδιο, το σύμφωνο τα λέω εγώ, ότι πρέπει οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας να περιοριστούν. Είναι στρέβλωση της αγοράς εργασίας. Θα πρέπει οι μισθοί του δημοσίου τομέα να πέσουν, διότι σπρώχνουν προς τα πάνω τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει το ασφαλιστικό σύστημα να αναδιαρθρωθεί ώστε να πέσει το μη μισθολογικό κόστος αναπροϊόν, δηλαδή να αυξηθούν τα όρια ηλικίας, να μειωθούν οι συντάξεις κτλ.
Και φυσικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της συγκεκριμένης συνθήκης είναι ότι καμία χώρα δεν μπορεί να βγει από το μνημόνιο. Γιατί το ίδιο το ευρώ είναι το μνημόνιο. Και το βλέπουμε αυτό σε διάφορες χώρες που υποτίθεται ότι βγαίνουν από τα μνημόνια και έχουν ανεργία τεράστια, έχουν αυξηθεί ανεργία και παίρνουν συνεχώς μέτρα λιτότητας. Η Ιρλανδία, η Κύπρος που υποτίθεται ότι βγαίνουν, έτσι. Η Ισπανία που δεν πήγε ποτέ. Έχει τη μεγαλύτερη ανεργία στους νέους μετά την Ελλάδα και έχει ένα τεράστιο ποσό κατασχέσεων και εξώσεων, τα βλέπετε όλοι στα διάφορα ντοκιμαντέρ, από πρώτη κατοικία πετάνε τον κόσμο στον δρόμο. Αυτή είναι λοιπόν η έξοδος από τα μνημόνια μέσα στο ευρώ. Γιατί αυτό? Και μάλιστα γι' αυτό κιόλας είναι και ψέματα αυτά τα οποία λέει και η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν καλύτερα τα πράγματα και χειροτέρευσαν με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έφερε νωρίτερα τις εκλογές του Προέδρου της Δημοκρατίας η Νέα Δημοκρατία? Διότι απλούστατα οι δανειστές δεν τις κάνανε τη χάρη να πούνε ότι είναι επιτυχημένη η αξιολόγηση του προγράμματος και δεν χρειάζεται να πάρετε νέα μέτρα. Προκειμένου λοιπόν να φανεί η πλήρης αποτυχία αυτού του προγράμματος, ήρθαν και οι εκλογές νωρίτερα. Και η πραγματικότητα είναι ότι οι δανειστές δεν κάνουν χάρες, ούτε σε δεξιούς ούτε σε αριστερούς τα κάνανε. Έτσι, τα συμφέροντά τους κοιτάνε. Και το ερώτημα είναι αν εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε τα δικά μας συμφέροντα. Και μπορούμε να τα κοιτάξουμε με ένα άλλο πρόγραμμα, γιατί υπάρχει άλλος δρόμος. Ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικό. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα οδηγήσει σε αναδιανομή του κοινωνικού πλούτου. Θα οδηγήσει σε επαναφορά της προστασίας στο εργατικό δίκαιο. Θα οδηγήσει σε νέο φορολογικό σύστημα το οποίο θα φορολογεί τους πλούσιους, οι οποίοι έχουν αυξήσει το κοινωνικό τους μερίδιο κατά 10% μέσα στην περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα. Ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο θα εθνικοποιεί τις τράπεζες που ήδη τις έχουμε πληρώσει τόσες φορές, ανακεφαλαιοποιήσει με τα δικά μας λεφτά και θα τις οδηγήσει σε μια κατεύθυνση με κοινωνικό και εργατικό έλεγχο που θα επιβάλλει συσάχθεια για τα ιδιωτικά χρέη, για τα κόκκινα δάνεια και θα επιβάλλει αύξηση της ρευστότητας για να μπορέσει να ανακινηθεί η οικονομία. Θα επιβάλλει εθνικοποίηση των στρατηγικών επιχειρήσεων για να μπορέσουμε να έχουμε δημόσιες επενδύσεις και να καταπολεμηθεί η ανεργία, που θα επιβάλλει μια παύση πληρωμών του δημοσίου χρέους, αυτού του βραχνά που όλοι ξέρουμε ποια είναι τα αποτελέσματά του στην ελληνική οικονομία, και διαγραφή του συνολικού ή του μεγαλύτερου τουλάχιστον μέρος του. Αυτή λοιπόν η κατεύθυνση προϋποθέτει και μια ρήξη με τις συνθήκες του ευρώ. Και μας λένε ότι το ευρώ είναι ενιαίο νόμισμα. Ουδέν ψευδέστερο. Το ευρώ είναι ένα σκληρό νόμισμα με ταξικά χαρακτηριστικά, επιβάλλει την λιτότητα και την ανεργία, όπως είπε πριν ο Αντώνης ο Νταβανέλος. Ενιαίο πάντως δεν είναι. Γιατί δεν είναι ενιαίες οικονομίες? Η Γερμανία αυτή τη στιγμή υποτίθεται έχει το ίδιο νόμισμα με εμάς, μόνο που στην πραγματικότητα για τη Γερμανία το ευρώ είναι υποτιμημένο, ενώ για μας είναι υπερτιμημένο. Και το αποτέλεσμα αυτής της ανισορροπίας είναι ότι αυξάνονται τα ελλείμματα και τα χρέη για τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης και αυξάνονται τα κέρδη και τα πλεονάσματα για τις χώρες του κέντρου και κυρίως για τη Γερμανία, που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να δανείζει, να πουλάει ομόλογα του γερμανικού δημοσίου με αρνητικό επιτόχιο. Δηλαδή, δανείζεις τη Γερμανία και πληρώνεις και από πάνω που τη δανείζεις. Τέτοια είναι η σχέση που έχει οδηγήσει η Ευρωζώνη σε αυτές τις χώρες. Και φυσικά αυτό το πρόγραμμα της Λαϊκής Ενότητας είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στην πλατιά δημοκρατία. Σε μια, όχι μια αναμόρφωση του κράτους ή στην επιστροφή του στο παλιό πελατειακό κράτος που ξέραμε, αλλά σε μια πλατιά λαϊκή συμμετοχή, σαν και αυτή την οποία μας έδειξε το παράδειγμα των πλατιών ένα προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και με αυτό το παράδειγμα, και έχει δίκιο ο σύντροφος ο Αντώνης, θα πρέπει να χτιστεί και η ίδια η Λαϊκή Ενότητα το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι όλοι απέναντί μας, τόπος σύντροφος ο Κολοβός. Επιτίθονται, δημοσκόπ, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα άλλα κόμματα, η Χρυσή Αυγή, που είναι επίσης εκτός από όλα τα άλλα που είναι, και με το ευρώ φυσικά, έτσι, τόσο αντισυστημική. Το κουκουέ που μας καταγγέλει ότι πάμε να φτωχοποιήσουμε τον ελληνικό λαό. Εμείς όμως ξέρουμε
ότι με το δρόμο της ενότητας ενίοτε τοπικά μπορούμε πραγματικά να ανοίξουμε έναν άλλο δρόμο. Γιατί οι μεγάλες λεωφόροι του σοσιαλισμού δεν ανοίγουν με επικλήσεις στο μέλλον χωρίς ένα οδικό χάρτη για το πώς μπορούν να συμβούν. Ανοίγουν με τις ρήξεις στο σήμερα. Ανοίγουν με το να κατακτήσει νίκες και δικαιώματα τα εργαζόμενα στρώματα και τα πλατιά λαϊκά στρώματα που καταστρέφονται. Ανοίγουν όταν αποκτάνε αυτοπεποίθηση ότι με τους αγώνες τους μπορούν να πετύχουν νίκες. Ανοίγουν όταν αυξάνεται η ταξική του συνείδηση. Και αυτό ακριβώς ο δρόμος, αυτός ο δρόμος της ρήξης, αυτός ο δρόμος ενάντια στην υποταγή, αυτός ο δρόμος του προγράμματος της λαϊκής ενότητας είναι που μπορεί να ανοίξει αυτή τη μεγάλη λεωφόρο. Όλοι μαζί από τα μετερίζια μας. Όσοι ήταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν σκύψανε και είπανε και αυτοί το μεγάλο όχι. Και είπανε και δεν υπολογίσαν ούτε υπουργηλίκια, ούτε βουλευτηλίκια, ούτε τίποτα, προκειμένου να μείνουν πιστοί και έτοιμοι στις κατευθύνσεις τις οποίες είχαν θέσει τους εαυτούς τους. Όλοι όσοι προερχόμαστε από την αντικαπιταλιστική αριστερά και καταλαβαίνουμε ότι ενιωμετοπικά πρέπει να παλέψουμε από κοινού για να πετύχουμε αυτό το μεγάλο δρόμο της ρήξης και της ανυπακοής. Όλοι όσοι από το δημοκρατικό αντιμνημονιακό χώρο καταλαβαίνουν ότι μπροστά στο δίλημα ευρώ ή δημοκρατία η απάντηση είναι δημοκρατία. Μπορούμε ενωμένα να ανοίξουμε ακριβώς αυτούς τους δρόμους, μπορούμε να πετύχουμε νίκες τώρα με τους αγώνες μας να σπάσει αυτή η μνημονιακή λέλαπα. Και η πρώτη νίκη, η πρώτη μάχη την οποία πρέπει να δώσουμε είναι στις 20 Σεπτέμβρη. Ο λαός μας, και με αυτό θα τελειώσω, έχει συνηθίσει να λέει μεγάλα όχι. Τα γνωρίζει. Γνωρίζει επίσης και τις προδοσίες τους. Γνωρίζει όμως και να ανασυγκροτείται, γνωρίζει και να αντεπιτίθεται, γνωρίζει να πεανίζει το τροπεοφόρο εμπρός Ελλάς για την Ελλάδα που είπε και ο σύντροφος ο Μανώλης ο Γλέζος στην κεντρική προεκλογική εκστρατεία, στην κεντρική προεκλογική εκδήλωση της Λαϊκής Ενότητας και βάρκιζες τέλος.